Καλημέρα σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών της καρδιάς μας. Σήμερα είναι Κυριακή 14 Νοεμβρίου και είμαι μόνος μου με άλλους τρεις εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, έχουμε και αποδοκιμασίες και θαυμάζουμε εδώ πέρα την Καμάρα, είναι κόλπο Καμαράτο όπως πρέπει και βλέπουμε ότι στείνονται και σκαλοσχές εδώ πέρα σήμερα ώστε να επενδυθεί αυτό με πύρωνα, εσύ που τα ξέρεις καλά, μην κάνω κανένα. Τσιμέντο σανίδα. Εγώ νόμιζα θα βάλουν χαρτοσανίδα. Λοιπόν, τσιμέντο σανίδα, ωραία. Όπως έγινε και στους πύργους. Όπως έγινε και στους πύργους. Να σκελετωθεί πρώτα και από πάνω να πέσει καπάκι τσιμέντο σανίδα. Να σκελετωθεί. Μπράβο, εσύ είσαι ωραίος. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι το 1P ουσιαστικά είναι σχεδόν έτοιμο, δηλαδή έτοιμο ότι σχεδόν, έτσι. Και το ίδιο θα γίνει και στο άλλο, στο οποίο βλέπουμε ότι έχουν βάλει σκαλοσχές. Λοιπόν, άλλος. Θέλει να μιλήσει κανένας άλλος ή να προχωρήσουμε? Έχουμε τίποτα άλλο εδώ πέρα? Προχωράμε. Προχωράμε, ωραία. Από εκεί μπορείτε να... Ναι, προχωράμε. Ναι, είναι κόλπο... Θα κάνουμε κόλπο... Περιπτεράτο και υπογειοσπισάτο, ζωγράφισε το. Λοιπόν, ωραία. Να πούμε ότι εχθές στο μπάσκετ χάσαμε, όπως χάσαμε όλοι τα είδαμε κτλ. Κάτι φταίει εκεί πέρα, έτσι. Τέσσερις παίκτες του Παναθηναϊκού παίζαν στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω ποια είναι η ΑΕΚ προς το Παναθηναϊκό, μπερδεύομαι. Όχι, εσύ μπερδεύτηκε. Να τος, αυτός έδωσε αρχηγός. Να μια εξήγηση. Λοιπόν, και μήπως πρέπει να γίνει αλλαγή προπονητή. Λέω μήπως. Αλλαγή προπό. Εμείς ακολουθήσαμε την ομάδα, πήραμε διαρκεία, στηρίξαμε κτλ. Αλλά αυτό που βλέπουμε δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Δεν αξίζει για το επίπεδο της ΑΕΚ αυτές οι εμφανίσεις και αυτά που γίνονται. Λοιπόν, ο πρόεδρος ας πάρει τις αποφάσεις που πρέπει. Προχωράμε. Λοιπόν, μετά από τη δακρύβρεχτη ΑΕΚ του μπάσκετ, να έχουμε εδώ πέρα ένα άλλο κόλπο. Εδώ είναι το αντιοστάσιο από τη μικρή υπογειοποίηση. Ναι. Που θα τραβάει τα νερά και τα σκάφη. Είναι το μικρό μαγκανοπήγανο εδώ, αρχηγέ. Ναι, ναι, να σε θέλω να τα λες όπως πρέπει. Στο μεγάλο πηγάδι. Ναι, ναι. Έτσι, που θα φεύγουν από εκεί με φυσική ροή. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε καμιά πληροφορία για το μεγάλο πηγάδι? Όχι ακόμα. Ωραία, όχι ακόμα. Σύντομα θα έχουμε πάντως. Σύντομα θα έχουμε. Αυτό είναι, πώς το λένε, ευίωνο. Για πάμε. Ευήλιο και ευάεδο. Η Καμάρα φαίνεται ωραία μια χαρά. Θα μου πεις και από εκεί την είδαμε. Και εδώ πέρα είναι η υπογειοποίηση. Και ο αριστερός πύργος, ο οποίος είναι under construction, πώς τα λένε οι τέτοιοι. Λοιπόν, και τι άλλο. Στην υπογειοποίηση τώρα είχαμε τον οδοστρωτήρα. Τι είχαμε? Είχαμε οδοστρωτήρα. Είμαστε έτοιμοι για τη βροχή, πες ότι βρέχει. Είμαστε έτοιμοι για ασφαλτόστρωση. Και δεν μου λες, κι άμα βρέξει πολύ μετά τα ασφαλτοστρωμένα νερά που θα πηγαίνουν. Για μπες. Δεν ξέρω τι έχουν προβλέψει οι αρμόδιοι. Α, πρέπει να έχουν κάτι προβλέψει οι αρμόδιοι. Αν έχει πολύ βροχή θα γίνει ό,τι έγινε και την προηγούμενη φορά. Α, μάλιστα. Θα γίνουμε εδώ πέρα δηλαδή, πώς το λένε, Ατλαντίδα. Μια χαρά. Λοιπόν, ωραία. Αυτό δεν είναι ωραίο. Παρατηρούμε ότι το πλαγιομετωπικό εκεί πέρα το έχουν βάψει. Όχι. Το έχουν ρίξει αστάρι, τι ρίχνουν? Όχι, το έχουν σπατουλάρι. Το έχουν σπατουλάρι. Και το τρίβουν. Πιστεύω ότι άμα θα σταρωθεί και θα. Είναι καλά τριμμένο, όπως βλέπεις. Τι κόλπο είναι αυτό. Για περίμενε. Φαίνονται και σκοτίες, όπως βλέπεις σκοτίες. Α, ναι, μπράβο, καλά, μπράβο. Λοιπόν, περίμενε, πάμε πιο πέρα να δείξω σκοτίες. Κάτσε μην πέσω δίπλα στην Ιρλανδία και δεν είναι και δίπλα. Λοιπόν, και είναι για κάτι καθίσματα εδώ πέρα. Είναι η τελευταία σειρά. Η τελευταία σειρά. Αυτά δεν τα έχει υπολογίσει ο καλός φίλος? Τα έχει υπολογίσει αυτά στο λογαριασμό που κάνει? Ξέρω εγώ ότι. Αυτή η τελευταία σειρά είναι η 22η σειρά. Λοιπόν, εγώ επιμένω σε αυτό που είχα πει, δεν πρόκειται να αλλάξω. Εκείνος θα επιμείνει σε αυτά τις μετρήσεις που κάνει. Να κάνει μάνα, θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πόσες θέσεις θα είναι. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι το γήπεδο γεμάτο σε κάθε Κυριακή. Αυτό ναι, οκ. Αυτό όπως φαίνεται είναι εξασφαλισμένο. Και με τη δυναμική που αρχίζει και αποκτά η ομάδα τώρα αυτό το χρόνο, έτσι. Και με τον Ιωνικό γεμάτο. Ήταν και τι ο Ιωνικός. Με τον Αχαρναϊκό γεμάτο. Με τον Αχαρναϊκό θα παίξουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα ένα λεπτό. Εδώ θα δείξουμε την υπογειοποίηση
ό,τι φαίνεται από έξω. Είπαμε, πήγε ο δοστρωτήρας και τα λοιπά και χρειάζονται τα υπόλοιπα. Έχει γίνει το 73% του έργου. Ψάχνουμε για το άλλο 27. Λοιπόν, και είναι ένα έργο, να θυμίσω, που θα ξεμπλοκάρει εδώ πέρα την περιοχή. Και όχι μόνο την περιοχή, και τις γύρω περιοχές. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τα λέω εγώ, δεν τα λέω. Πάντως εγώ τα λέω. Λοιπόν, η υπογειοποίηση και από εδώ. Τώρα, το επόμενο βήμα, όπως λέει και ο Βίρονας, είναι η ασφαλτόστρωση. Εικάζουμε εδώ πέρα ότι δεν θα βρέξει τη βδομάδα που μας έρχεται, γιατί από τον καιρό εξαρτώμαστε, γιατί αν βρέξει είπαμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω τώρα, ξέρω εγώ, εμένα μου φαίνεται δύσκολο να, τέλος πάντων. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, να δούμε την ερασιτεχνική, την οποία πρέπει να στηρίξουμε όλοι με την κάρτα φύλου. Έχουμε μάτς στη Χαλκίδα, το handball με την Ξένη Δυνατή, ούτε που ξέρω ποια είναι, και λογικά σε περίπτωση που κερδίσουμε είμαστε φαβοροί για να περάσουμε, εννοείται, γιατί έχουμε κάνει δύο νίκες, η δεύτερη απίστευτη στην Γαλλία. Λοιπόν, και αυτά από εδώ, ο νότιο δυτικός πυλώνας και όλα καλά. Δεν πήρα και μια φωτογραφία μια στιγμή, μια φωτογραφία από το, από την καμάρα. Λοιπόν, εντάξει, τέλος πάντων, θα, όπως είναι τώρα, καμία σχέση, θα γίνει αλλιώς. Λοιπόν, εδώ προχωράμε. Βλέπουμε το χτισμένο μέχρι στιγμής με τις πέτρες, το οποίο Βίρονα θα βάλουν και από πάνω και θα πέσει και τσιμεντάκι από πάνω και μετά το κάγκελο της εκκλησίας. Για τους φίλους που ρωτήσανε γιατί κάγκελο σε αυτή την εκκλησία, γιατί παλιά, ξέρω εγώ, εκεί με το γήπεδο και τα λοιπά, είχαμε διάφορα θέματα, ξέρω εγώ, εκεί μπορεί να γινόταν τίποτα εκεί, να τρέχανε. Όχι μαραθώνιο, ούτε τα 100 μέτρα, ξέρω εγώ. Είχαμε και τα εκδοτήρια, αν θυμάστε, από την άλλη πλευρά. Είχαμε, μέσα, και, μέσα την εκκλησία. Είχαμε και τα εκδοτήρια μέσα. Μέσα ναι. Στο πρόβλημα της εκκλησίας. Λοιπόν, ναι, καλά που μας τα θύμισες. Τα θυμόμασταν, αλλά το θύμισες καλύτερα. Για εμάς τους παλιούς να. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Παίρναμε και κανένα εισιτήριο από εκεί πέρα. Τότε εμείς δεν είχαμε διαρκείας εισιτήριο. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Να δείξω και λίγο από εδώ. Εδώ δεν έχει τίποτα. Και πάνω στο τοίχο θα μπει κάγκελο. Α, δεν μου λες, μπράβο. Και σε αυτό το τοίχο. Όταν από τους κάγκελο, και δεξιά και αριστερά. Και δεξιά και αριστερά. Είναι υποχρέωση της εταιρείας που κατασκευάζει το έργο. Περίμενε, κάνω διαφημίσεις. Και στο πρώτο τοίχο εδώ πέρα και στο άλλο από εκεί θα μπει κάγκελο. Α, στο από εκεί γιατί να μπει, τι δουλειά έχει. Πάει και πες κανένα στην υπογειοποίηση. Θα είναι 80 πόντους στο πετρό και άλλο 80 πόντους στο κάγκελο. Εντάξει, οκ, εντάξει. Είναι σημαντική υποχρέωση. Ωραία. Το θέμα είναι να είναι πολυλειτουργικό, αλλά αφού όπως το λες βέβαια είναι λειτουργικό. Λοιπόν, ωραία. Προχωράμε. Νότιο δυτικός πυλώνας με παρέα. Έχω εδώ πέρα τον Λουκά, δεν τον έχω εγώ δηλαδή, μόνος του ήρθε ο άνθρωπος. Μόνος μου. Αυτοβούλος. Όχι μόνο ο Λουκάς, λοιπόν. Είμαστε πολλοί εδώ. Ωραία. Λοιπόν, για παρουσιαστείτε μόνοι σας, να μην σας λέω εγώ, πάμε. Είμαι και ο Γιώργος Σταυρόπουλος εδώ πέρα, να τραβήξουμε κάνα πλανάκι με τον drone σήμερα. Μπράβο, αυτά καλό είναι να γίνονται και τα δίνετε και σε μένα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, ωραία, υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας. Άλλος θέλει να παρουσιαστεί, Βίρονα, εδώ είσαι. Εγώ πάντα είμαι εδώ. Είναι κανένας άλλος εδώ. Είναι και ο Νίκος εδώ. Ο Νίκος, ωραία. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τον Λουκά. Λουκά, είσαι έτοιμος για την επόμενη Κυριακή? Είμαι έτοιμος, τα χαρτάκια. Έχεις κόψει χαρτάκια? Πρέπει να εγώ ρωτάω, Ρεστιανέ. Αλλιώς τα λέγαμε πριν, ότι εγώ ρωτάω, ότι κόλπο είναι αυτό. Σου λέω ότι έχω κάνει, έχω κάνει προετοιμασία μου. Έχεις κόψει χαρτάκια. Σημαία έχουμε. Κασκόλ έχουμε. Ωραία. Βροντερή φωνή να είμαστε επιβραχνιασμένοι για την επόμενη μέρα, μια χαρά. Γιατί εγώ είχα ένα κόλπο στο σπίτι εκεί πέρα. Του λέω του κιού να αρχίσει να κόβει χαρτάκια. Και τον είδα λίγο διστακτικό να πούμε και έγινε στο σπίτι Αλαμπάμα. Τέλος πάντων. Ναι, και θα κόψουμε και χαρτάκια. Δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει να είμαστε όπως πρέπει. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Μπράβο. Για πάμε εδώ πέρα. Για πρόσχε. Να σου πω, μην το. Λοιπόν, τι άλλο. Πώς το βλέπουμε το μάτς με τον Ολυμπιακό? Το μάτς με τον Ολυμπιακό πρέπει να το πάρουμε οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Εγώ μπορεί να μην είμαι μέσα γιατί δεν μπορώ να πάω γήπεδο, αλλά με το μυαλό και μόνο θα είμαι μαζί με όλους τους αγγλίες. Θα είμαστε 40.000 μέσα, νομίζω ότι θα πουληθούν όλα τα εισιτήρια και είναι ένα μάτς που όταν το κερδίσουμε θα μας φέρει στην πρώτη θέση. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Οπότε οι παίκτες πρέπει να το αναλογιστούν αυτό, και πρέπει ο προπονητής να τους το μεταδώσει, έτσι.
Λοιπόν, Νίκο. Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο. Όχι, έχουμε και κόλπα και με ισο... 2-0 στο τέλος. Και 2-0 στο τέλος. Να το παίξουμε αυτό. Δεν τα ξέρω, εγώ με το στοίχημα δεν έχω καλές σχέσεις, να το πω και αυτό. 166 από εξώ, μα επάγγελτς. Μετά... Καλά, δε, όχι, ξέρεις, ούτε 166, το βλέπεις, το έπαιξες. Ωραία. Βίρονα. Εγώ συνήθως θέλω να βλέπω την ομάδα μου να παίζει ωραία μπάλα. Μπράβο, ωραίος. Αλλά σε αυτόν τον αγώνα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσουμε, έστω και με goal offside. Θα το ευχαριστώ ακόμα περισσότερο. Φίλαθλοι, προστατέψε την ομάδα μας. Μην λέμε και για offside. Τι κόλπο είναι αυτό. Έτσι πρέπει. Δηλαδή... Αυτή την ομάδα έτσι θέλω να την κερδίζω. Λοιπόν. Να την κερδίζω με γκολ που δεν είναι πραγματικό. Όχι, εμείς... Όπως τους αγώνια μας κάνανε αυτοί. Όχι, εντάξει, τώρα εμείς είμαστε, πώς το λένε, είμαστε άλλη νοοτροπία. Γι' αυτό είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ που λέμε. Τότε αγώνα... τι το λέμε να πούμε, περίμενε. Αυτόν τον αγώνα μόνο. Θέλω να τον κερδίσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, παίρνα μετά να υπογράψει την απόλυση. Λοιπόν, προχωράμε προς τα επάνω. Βλέποντας εδώ πέρα τις πόρτες και τις εξώπορτες που έχουν τοποθετηθεί, αλλά και τα τουρνικέ. Λοιπόν, όταν λέω εξώπορτες εννοώ για την έξοδο, γιατί άμα γίνει τίποτα ανοίγουν όλες μαζεμένες, έτσι. Τα έχει πει αυτά ο Βίρονας. Λοιπόν, και προχωράμε προς την παλιά θύρα 18. Τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνει με τις ονομασίες κτλ. Η μόνη που έχει σίγουρο όνομα είναι 21. Το έχει κατοχυρώσει, έχει βαφτιστεί. Και έχει γραφτεί και στα καρεκλάκια. Και έχει γραφτεί και στα καρεκλάκια, οπότε δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, και μια και μιλάγαμε για τον Ολυμπιακό, ο φίλος ο Νίκος τι θέλει να μας πει, για πάμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να παίξουν ο Τσούμπερ και ο Αραούχο. Ο Τσούμπερ είπε θα παίξει ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξει. Τσούμπερ, ο Τσούμπερ που λέω και εγώ ρε παιδιά, από το Τσούμπερ και τα λοιπά, ο Τσούμπερ. Λοιπόν, ωραία. Ο Τσούμπερ είναι σίγουρος. Έτσι. Το θέλει, θα παίξει ακόμα και με τον Αραούχο. Μια εβδομάδα υπάρχει. Μια εβδομάδα υπάρχει ακόμα. Γιατί να μην παίξουν, δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Ο Αραούχο. Εντάξει, γιατρός δεν είμαι, αλλά. Είναι αυτός που θα είναι και ο εκτελεστής. Ο φερόμενος ως εκτελεστής, μάλιστα. Αν και εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να είναι ο Τσούμπερ ο εκτελεστής. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Γιατί θα πονέσει λίγο περισσότερο με τον Τσούμπερ. Δεν θέλω πονέματα και τέτοια. Θα πονέσει ένα σαριφάτο, εγώ νομίζω περισσότερο. Λοιπόν, δεν ξέρω τίποτα στα πονέματα. Εμείς να κερδίσουμε θέλουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο άλλος. Εμείς κοιτάμε εμάς. Ένα λεπτό. Έχω θέμα. Λοιπόν, γενικώς έχω θέμα. Εδώ βλέπουμε φτιαγμένα έτοιμα. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και το τι πονάει και τι δεν πονάει, τώρα εμείς έχουμε να κερδίσουμε για να βρεθούμε στην πρώτη θέση. Λοιπόν, τι θα κάνουν οι άλλοι, δεν μας ενδιαφέρει, εμείς θα κάνουμε. Λέει, δεν έχουμε κάποιο τέτοιο θέμα και μάλιστα θα βρεθούμε στην κορυφή μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Είναι θεμελιώδου σημασία και για την ψυχολογία αυτό να πάρουμε αυτή τη νίκη. Τρεις πόντοι και βρισκόμαστε και στην πρώτη θέση. Μετά δεν ξέρω πού παίζουμε. Μετά νομίζω παίζουμε στα Γιάννενα και τα λοιπά και γενικώς αρχίζει μάχη μεγάλη. Δεν το δίνουν έτσι το πρωτάθλημα. Πρέπει να. Και μετά έχουμε Παναθηναϊκό εσέμα εδώ, ε. Ωραία. Εδώ στο Άκα. Εδώ, ναι. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν εδώ. Λοιπόν, ναι, σε γενικές γραμμές το Άκα, παρόλο μάλλον είναι ένας πάρα πολύ ψυχρός χώρος, ένας αχανής χώρος. Και όταν κάνει κρύο είναι ακόμα χειρότερα, γιατί κάνει από τα χειρότερα κρύα της Ελλάδας. Λοιπόν, μας έχει κουράσει τόσα χρόνια. Πρέπει να βρούμε και εμείς τη φωλιά μας εδώ πέρα μέσα, την έδρα μας, το γήπεδό μας, το ναό μας, το οποίο έχει λείψει τόσα χρόνια. Και εδώ πέρα δεν έχει φιλίες. 2-0 από κάτω, από την υπογειοποίηση που θα έρχονται, που μόλις γίνει τώρα. Θα γράψουμε και τα σκορ, ας πούμε. Δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, μετά αλλάζουν τα πράγματα. Εξίσου σημαντικό είναι να υποθεί αυτό που γράφει σήμερα η ώρα. Ναι, ναι. Μια που θέλουμε να μιλάμε για την επικαιρότητα. Παρακαλώ. Να αποκτήσουμε τώρα το Δεκέμβριο και ένα καλό μέσο πρώτης ποιότητας για να μπορέσουμε να μας βοηθήσει στα μπαράζ για να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Μέσο εννοείς κεντρό, όχι μέσο να παίρνουμε τα μάτς, έτσι. Κεντρό. Να, κατάλαβα, μην έχουμε κάνει καμιά παρεξήγηση, γιατί κάποιοι φίλοι τα παρεξηγούν. Και όχι φίλοι, αντίπαλοι κυρίως. Λοιπόν, και προσπαθούν τώρα που έχουμε ανέβει και τα λοιπά να μας εφεδροποιήσουν. Αυτά δεν πιάνουν. Λοιπόν, για πάμε γερά. Το μέρος εδώ στην Καπαδοκία θα προχωρήσει προς τα πέρα και θα γίνει ένας δρόμος. Ο οποίος είσοδος. Για να μπαίνουν ποιος θα μπαίνει εδώ πέρα. Τα περιοριστικά και τα λοιπά. Ενώ
δεξιά μου, θα δείξω τώρα σε λίγο γιατί έχει κόσμο, η γκρεμισμένη πύλη εδώ πέρα θα πρέπει να φύγει εντός σύντομα. Γράψε καλέ φίλε, για να μην πω εντός ολίγου, πιθανόν και αύριο να γκρεμιστεί, ώστε να μην αποτελεί να και άλλη, και άλλη θα γκρεμιστεί και θα γίνει η ταπείνωση του δρόμου. Ξεκινήσει από δεν ταπείνωση του δρόμου. Ωραία. Λοιπόν, okay. Σύντομα. Λοιπόν, ωραίος ουρανός, ωραίος βορειοδυτικός πυλώνας και προχωράμε. Εδώ μπορούμε να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Εκείνη η σωλήνα πύρωνα είχε γίνει. Εντάξει, είναι προσωρινές αυτές μέχρι να μπουν στο δίκτυο. Έχουν βάλει μια προέκταση σωλήνας για να μην πηγαίνουν τα νερά στο υπόγειο από κάτω. Όλες οι δρομές έτσι έχουν κάνει. Και εδώ. Αυτή πάει μέσα. Λοιπόν, να τη. Αυτή πάει μέσα στο φρεάτιο. Α, ωραία. Λοιπόν, φρεάτια που δεν είναι ακόμα έτοιμα όμως, είναι. Εντάξει, όχι, εντάξει. Δεν είναι, αυτό λέω. Λοιπόν, περιπτωτικών βρύων γίνεται από εδώ. Ωραία. Κάτω εκεί βλέπουμε τις πόρτες οι οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί. Έτσι, και μέσα βλέπουμε τα κάγκελα. Και από μέσα βλέπουμε τα κάγκελα, τα οποία είναι έτοιμα για τοποθέτηση, mm-hmm. για να γίνουν και αυτά πόρτες. Δεν είναι πόρτες αυτά, είναι διαγωνισμός των θέσεων. Ποια, αυτά είναι. Τα μέσα αυτά που βλέπεις, ναι. δεν είναι πόρτες, είναι διαγωνισμός των θέσεων. Ναι, ένα λάθος, 0-1. Λοιπόν, ωραία, διαχωρισμός θέσεων. Εννοείς τώρα το κατάλαβα που μου το εξήγησες εκτός αέρα. Τις στήρες, διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου, ναι, για να δω πού θα πάει ο καθένας. Ναι, είναι καλά. Βέβαια τα εισιτήρια θα γράφουν απάνω κανονικά, ονόματα, ιστορίες, εκεί πέρα δεν θα έχει κόλπα. Λοιπόν, όπου θέλει ο καθένας να κάθεται. Η θύρα δεξιά οδηγεί σε άλλο τμήμα. Ναι. Και αυτή εδώ η θύρα οδηγεί σε άλλο τμήμα. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Ενδιάμεσα υπάρχει διαχωρισμός. Ωραία. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω κάτι προς την ΠΑΕ, αν με ακούει κανένας, ότι καλό θα ήταν όταν θα βγουν τα διαρκείας, επειδή θα επικρατήσει ο σχετικός πανικός, παύλα, σκοτωμός, να κάνουν ένα διαχωρισμό καλό. Παραδείγματος χάρη, Περεζέμπιο πήγα να πω, εντάξει τώρα γιατί μου έρχονται πολύ στο μυαλό τα ιταλικά. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, να πούνε, την πρώτη εβδομάδα θα πάρουν αυτοί που είχαν διαρκείας σε Β και Γ εθνική. Τη δεύτερη εβδομάδα θα πάρουν αυτοί που έχουν 3 χρόνια συνεχόμενα. Την τρίτη εβδομάδα θα πάρουν αυτοί που πήραν μόνο φέτος, ξέρω εγώ. Να βάλουν ένα τέτοιο, γιατί θα γίνει μεγάλος σκοτωμός, έτσι. Και καλό θα ήταν οι φιλίες και οι παραφιλίες να μην μετρήσουν εδώ πέρα. Να πάρουν αυτοί που πραγματικά παίρναν τα διαρκείας και τα λοιπά να πάρουμε. Γιατί, εντάξει, τώρα είναι θέμα, έτσι, όλοι καταλαβαίνουμε. Δεν χρειάζεται να υπερθεματίσω πάνω σε αυτό. Λοιπόν, για την ΠΑΕ. Για λοιπόν, πάμε εδώ κερά. Βλέπουμε ότι έχει σκαφτεί ως τώρα. Μένει το κομμάτι εκείνο εκεί που είναι δίπλα στο γήπεδο και η από εδώ μεριά μέχρι να γίνει η ανηφόρα προς την πύλη. Ωραία. Και προχωράμε προς τα πέρα. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι είναι ανισόπεδο το έδαφος κάτω. Πότε θα στρωθεί η αρχή. Με το σφυρί, πρώτα απ' όλα έσπασε τις πασαλομπίξεις στο πάνω μέρος. Μπράβο. Ένα. Και έχει φτιάξει έτσι αυλάκι, ώστε αν βρέξει να μην μπουν τα νερά μέσα στο ισόγειο. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι στιγμής είμαστε καβατζωμένοι. Ωραία, αν βρέξει. Γιατί τώρα έχουμε κάνει πρόβλεψη ότι δεν περιμένουμε βροχές. Τώρα ξέρω εγώ, πότε δεν ξέρεις. Με τόσα σύννεφα μπορεί να βρέξει κιόλας. Λοιπόν, ωραία. Και για να δούμε και εδώ, από εδώ, ωραία. Είπαμε δεν πάμε κοντά στο σύστημα γιατί... Από εδώ φαίνονται οι πασαλομπήξεις. Από εδώ φαίνονται οι πασαλομπήξεις. Μένει να κομπούν τα σίδρα που περισσεύουν από κάτω. Ωραία, θα τα κόψουν και αυτά, μια χαρά. Λοιπόν, και προχωράμε προς τα πέρα. Λοιπόν, προχωράμε προς τα πέρα και βλέπουμε εδώ πέρα τις πασαλομπήξεις, οι οποίες είναι πασαλοβγάλσεις. Τώρα, τις πασαλόβγαλε δηλαδή. Ωραία. Και πάμε στο σύστημα Western να δούμε και εδώ πέρα. Οπ, τι κόλπο είναι αυτό. Μειωμένα τα βλέπω. Έχουν μείνει μόνο όσα είναι κοντά στο κτίριο. Τα σίδερα Western. Αυτά δεν είναι, θα φύγουνε. Τη Δευτέρα. Λοιπόν, μέσα από εδώ, αν παρατηρήσουμε καλά-καλά, πίσω από τα σύρματα, έχουν μπει και εδώ πόρτες. Έτσι. Οι οποίες δεν είναι έξω-έξω, είναι παραμέσα. Είναι παραμέσα, ναι, για να υπάρχει κάποιος χώρος, ωραία, αυτά καλό είναι να γίνονται. Και από την άλλη μεριά ισχύει το ίδιο, με πόρτες. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα το σύστημα Western Arizona που κοπήκαν τα μισά.
πάμε και τα υπόλοιπα και γενικά ο χώρος αρχίζει και γίνεται όπως θα πρέπει να είναι. Λοιπόν, ναι, έχω θέμα, να τα. Λοιπόν, κοίτα πόσα κοπήκανε. Τα τελικά ήταν περισσότερα. Λοιπόν, να τα. Υπάρχουν κάτω οι ρίζες. Λοιπόν, 9 έχουν κοπεί. 9? 1, 2, 3. Για μέτρα καλά εσύ έξανε ναι, μου. Μέτρα και 9. 9, ωραία. Το 1 το έδειξε από την που έπεσε σχεδόν. Ωραία, ωραία, οι ρίζες, να το. Των πεσόντων, δηλαδή πεσμένο. Εκεί έχουμε πει πρέπει να γίνει τυχείο, γιατί έχουμε ράμπα που πηγαίνει στο υπόγειο. Okay. Πρέπει να γίνει τυχείο από μέσα. Οι ρίζες αυτά δεν θα φύγουν αυτά. Όχι, βέβαια. Α, θα μείνουν για να, θα γίνει το τυχείο. Θα στηρίξουν το τυχείο. Θα είναι δηλαδή, θα βλέπουμε, θα πάνε από το τυχείο. Ωραία. Λοιπόν, θα γίνει τυχείο, μάλιστα. Για πάμε. Ναι. Θέλω, θα αποκοπήκανε, φαίνονται κάθε. Ναι, ναι, αυτό λέω. Και είπε θα μείνουν για να γίνει το τυχείο. Μάλιστα. Θα ωραία. Καλοποθεί από μέσα για θα καλοποθεί. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς καλό. Θα γίνει και άπεξ, καλό, καλό στήριγμα είναι γιατί να τα ρίξουν αφού χρειάζονται. Αφού είναι πάλι πολύ βαθιά αυτά εξάλλου. Εννοείται αυτό. Η λίμνη εξαφανίστηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δω, περίμενε. Η λίμνη, ναι, εδώ δε, κάπου είχε λίμνη. Ωραία. Okay. Για να μπορέσει να περάσει το σφυρί που έχει ρόδες, μπήκε το ελπιστριοφόρο, έφτιαξε το χώρο και μετά φαίνεται κάτω οι ροδιές. Έτσι όπως ήταν δεν μπορούσε να μπει. Το σφυρί που έχει ρόδες δεν μπορούσε να μπει, θα κόλλαγε. Α, εντάξει, okay. Έκανε διαμόρφωση λοιπόν το άλλο, η άλλη τσάπα με τις ελπίστριες για να μπορέσει να μπει το σφυρί. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε. Εδώ είναι ο χώρος έτσι όπως είναι. Τώρα βήρωνα αυτά εδώ όλα το υψίπεδο, το βουνό εδώ πέρα, δεν είναι για φεύγα. Όλα. Εντάξει, αυτό έχει διαμορφωθεί για να αντιμετωπίσουμε περίπτωση βροχής. Α, είναι για την περίπτωση βροχής. Ωραία. Και το μόνο που έμεινε από την προηγούμενη βροχή είναι αυτή η λιμνούλα εδώ πέρα. Μπράβο, ναι, ναι. Ωραία. Φύγανε. Λοιπόν, ωραία. Προχωράμε και λίγο προς τα πέρα. Αυτά τα έργα έχουν γίνει με ευθύνη του Δημάρχου για να προστατεύσουν το γήπεδο αφομόνως με τη βροχή. Έτσι και να δώσουν το χώρο στην εταιρεία, στην τομή, να κάνει τα δικά της έργα που είναι στο όριο του γήπεδου του Ισογείου. Αν θυμάστε εδώ πέρα και ήταν κλειστό με λαμαρίνες. Ναι, ναι, έτσι. Βέβαια. Και περιμένουμε την έγκριση για να συνεχίσει το υπόλοιπο. Ωραία. Θα γίνει τώρα, καλό είναι να μην πλησιάζουμε κοντά εδώ πέρα, γιατί μπορεί να έρθουμε καπάκι από κάτω. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι, πρέπει από αύριο να αρχίσει η περίφραξη του χώρου εδώ. Πρέπει να αρχίσει η περίφραξη και πιο έξω δηλαδή. Πολύ πιο έξω. Ωραία. Για να τα δούμε. Να τα δούμε αυτά. Να στο αρχείο να κόψουμε κάποια δέντρα και να φυτέψουμε κάποια άλλα. Θα κοπεί και άλλο από εδώ. Θα έρθει και άλλο από εδώ. Όχι το οικόπεδο. Λοιπόν, ωραία. Προχωράμε. Βόρειο ανατολικό πυλώνα και βλέπουμε όλο το χώρο εδώ πέρα. Ό,τι έχει γίνει, μας περιέγραψε ο Βίρονας τι ακριβώς θα γίνει κιόλας. Λοιπόν, εδώ οι σκαλοσιές. Λοιπόν, ένας φίλος με ποδήλατο περνάει, λέει είναι σαν ναός. Μπράβο, το βρήκες μεγάλε. Το γήπεδο της ΑΕΚ είναι σαν ναός. Λοιπόν, είναι ένα καινούριο γήπεδο το οποίο είναι, όπως είπαμε, παλιού τύπου, δηλαδή χτισμένο και όπως πρέπει. Λοιπόν, και όχι με τζαριστά, έτσι. Και όχι με, ναι, ωραία. Λοιπόν, να το δούμε λίγο. Λέγαμε λοιπόν ότι βγήκαν αυτά τα. Γιατί διακόψαμε εδώ πέρα να πούμε και κάτι μεταξύ μας, έχουμε και αυτά. Βγήκαν οι σκαλοσιές εδώ πέρα, σιγά σιγά φεύγουν. Τώρα το παιχνίδι θα παιχτεί στον τελευταίο πυλώνα που μένει, τη πυλώνια οδού. Τον νότιο ανατολικό. Λοιπόν, εδώ έχουν μπει κάποιες, όπως βλέπουμε, τα κάγκελα, έτσι. Θύρες εξόδου. Και μένει να μένουν και τα υπόλοιπα. Όχι, στο διπλανό τμήμα οι θύρες είναι παράμεσα. Ωραία. Όπως είδαμε από την αποκή πλευρά. Για, εδώ. Όπως είδαμε από την άλλη ναι, πλευρά, ναι, ναι, ναι. Και από τη μεριά που είναι η γραφεία κοντά. Για να υπάρχει ένας διάδρομος. Μπράβο, αυτό έτσι. Που πες. Και εδώ λοιπόν οι θύρες είναι παράμεσα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχω ένα πολύ ωραίο πλάνο. Μέσα από εδώ μπορούμε να δούμε τα καρεκλάκια. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχει μπει το Ital Bond. Και αν σκύψει και αν δεν κάνει zoom μέσα, φαίνεται τα κάγκελα που είναι παραμέσα. Σκύψω. Δεν μπορεί να σκύψω, άστο, έχω τη μέση μου. Φαίνεται από εδώ τα καγκελάκια. Περίμενε. Τα έχω. Ναι. Να τα, παιδιά, φαίνεται. Τα καγκελάκια. Έτσι. Δεν χρειάζεται να σκύψει. Περίμενε. Α, τι κόλπο είναι. Να τα. Εδώ και αυτές είναι θύρες εξόδου. Βέβαια. Λοιπόν, ωραία. Είναι θύρες εξόδου, οι οποίες είπες είναι παραμέσα. Λοιπόν, τώρα έχω πει 110 λοιπόν εδώ μεταξύ, πρέπει να το κόψω κάποτε. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Δεν θα πω λοιπόν. Βλέπουμε τα παράθυρα τα οποία έχουν μπει τα κάγκε, πώς το λένε, το Ital Bond έχει τοποθετηθεί εδώ πέρα ωραία όπως πρέπει. Λοιπόν, εδώ μεταξύ είπαμε να μιλάμε τη λέξη αυτή. Λοιπόν, θα είναι, η λέξη αυτή θα είναι η απαγορευμένη λέξη. Δεν πρέπει να τη λέμε. Η λέξη με το λάθος νόημα, πώς θα την πούμε, δεν ξέρω τώρα, θα σκεφτούμε.
Προχωρώντας προς τα κάτω, εδώ πέρα βλέπουμε ένα, έτσι, να προσέχουμε γενικώς. Γενικά θέλει προσοχή το γήπεδο. Μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι είναι ασφαλές, έτσι, αλλά ακόμα είναι εργοτάξιο, έτσι. Κοίτα εδώ τώρα, ας πούμε, έχει αυτό εδώ. Γενικά είναι εργοτάξιο και δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου έρθει ο κίνδυνος. Επειδή πολλά γίνονται. Λοιπόν, και για να είμαστε όλοι ασφαλείς και όπως πρέπει, έτσι, μην την γλιτώσουμε από τον κορονοϊό και την πατήσουμε εδώ πέρα. Δεν νοείται. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή. Και να είμαστε όλοι υγιείς για να μπούμε στο γήπεδο. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς τα κάτω, αυτά εδώ πέρα τα έχουμε δει. Δεν υπάρχει λόγος να τα ξαναδούμε. Τις σκάλες τις έχουμε δείξει, η Βίρονα τις έχουμε δείξει. Τις κυλιόμενες 100 φορές, ναι. Ωραία. Ας δείξουμε μία τελευταία. Έγινε και δοκιμή. Τις δοκιμάσαμε. Πάμε να τις ανοίξουμε, τώρα δεν γίνεται. Είναι κλειστός ο χώρος. Λοιπόν, οκ. Να τις, το τελευταίο πλάνο να είναι αυτό από εδώ. Λοιπόν, οι σκάλες με τα κάγκελα. Οκ. Okay. Τι κόλπο είναι αυτό εδώ. Για πάμε. Εδώ θα γίνει ένα φρεάτιο. Έτσι, η σωλήνα αυτή εδώ αριστερά θα είναι η σωλήνα που θα γίνει ο αγωγός περισυλλογής ομβρίων του πεζοδρόμου. Έχουμε και άλλο σύστημα δηλαδή. Έχει σταματήσει πυχρική. Άλλο μακανοπήγαδο από εκεί, άλλο από εδώ. Ωραία. Αυτή η σωλήνα φέρνει νερά από την από εδώ πλευρά. Ναι, ναι. Έτσι, είναι εκείνε εκεί μαζεμένε, θα τι φέρνουν από εδώ. Εδώ που είναι το κόκκινο, το καλάθι με το λάθο χρώμα. Με το λάθο χρώμα, εκεί, ωραία. Εκείνο το φρεάτιο φέρνει νερά εδώ. Ναι, ναι. Και από εδώ φεύγουν τα νερά και περνάνε από το δρόμο από κάτω. Αν θυμάστε μια τετράγωνη σωλήνα που είχαν βάλει 50-60. Για να το λες εσύ, δεν το θυμάμαι. Και περνάνε απέναντι. Ωραία. Λοιπόν, και είναι πάμε. Περισυλλογή ομβρίων. Ωραία. Και δεν μου λες. Εδώ βλέπω ότι το κάνανε σαν τέτοιο εκεί. Γιατί το κάνανε αυτό, για να φύγουμε τις βροχές, ε? Ναι, είχαν κάνει το λάθος, το είχαν μπαζώσει και με τη βροχή έπεσαν τα χώματα μέσα. Τώρα το έχουν καθαρίσει και προφανώς υπάρχει μια ρίση ότι το ροκυλακή θα έρθει εδώ. Ωραία, εντάξει. Τώρα λάθος δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό βασικά. Δεν πρόκειται για λάθος, ξέρω εγώ, εντάξει. Λέμε. Είναι ακριβώς πάνω στο όριο του έργου με το άλσος. Λογικά από το τοιχείο και μέσα θα πρέπει τα έργα να τα κάνει ο Δήμος. Ωραία. Είναι μέσα στη διαχειριστική μελέτη του άλθους. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Πιστεύουμε να αρχίσει σύντομα. Εδώ βλέπουμε τον πεζόδρομο που θα σχηματιστεί πάνω από την υπογειοποίηση. Είπε, αν θυμάμαι καλά, ότι θα ρίξουν λίγο κόλπο και μετά θα βάλουν τα άλλα κόλπα. Ήταν έτοιμο να στρώσουν τους κυβόληθους. Ναι. Αλλά συζητήθηκε να μην στρώσουν τους κυβόληθους ακόμα. Όχι, τι κόλπο είναι αυτό, γιατί πρέπει να βάλουν τα κάγκελα. Mm-hmm. Και πρέπει να βάλουν και τις κολόνες φωτισμού. Επειδή όλα αυτά για να μπουν, θα πρέπει να μπουν βαριά οχήματα και θα κάνουν ελιγμούς για να μην δημιουργήσουν φθορά. Ναι, θα τους κάνουν μπλε μαρέ μετά τους κυβόλτες. Θα φύγουν για αργότερα. Ωραία. Το είπα και χθες αυτό και είπα ότι είναι τόσο καιρό που περιμένουν οι κυβόλτες εδώ που στο τέλος θα αγανακτήσουν και θα τοποθετηθούν μόνοι τους. Μάλιστα. Ναι, αλλά τώρα, συγγνώμη. Τα κάγκελα δεξιά που έχει. Να σου πω, δεν είναι χαζοί οι κυβόληθοι να τοποθετηθούν και μετά να περάσουν τα βαρέα οχήματα και να τους κάνουν μπλε μαρέ. Ξέρουν οι κυβόληθοι, εννοείται. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Τα κάγκελα είναι εδώ. Πρέπει να ξεκινήσει η τοποθέτηση. Να φαίνονται απέναντι πίσω από το του γάλατος αυτό το. Το σύστημα εκεί με το λάθος χρώμα. Λοιπόν, ναι. Εδώ το έχουν καθαρίσει πάντως. Πάντως εδώ πέρα είναι μια ευθεία. Νομίζω ότι γίνεται η δουλειά σχετικά εύκολα. Ναι, θα στοχεί άμμος από κάτω, θα τοποθετηθούν και οι βόλτες. Να εδώ φαίνεται μετά, βάση φωτισμού. Να τη, βάση φωτισμού. Εδώ θα μπει η κολόνα. Ωραία. Αλλά για να μπει η κολόνα αυτή δεν έρθει γερανός. Σωστό και αυτό, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι που περιμένουν. Και μετά λέει οι βόλτες δεν βγαίνουν σχεδόν με τίποτα. Δεν ξεκολλιόνται με τίποτα. Έτσι, αυτό κατάλαβα. Μπαίνει πάλι άμμος από πάνω. Ναι, μπαίνει πάλι άμμος από πάνω, στους αρμούς μέσα και δεν βγαίνει. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Αλλά όπως είπα θα γίνονται κάποια σχέδια εδώ, βλέπουμε είναι γκρι και έχει και κάτι κίτρινα. Και πρέπει να γίνονται κάποια σχεδιάκια. Α, θα γράφει ΑΕΚ εννοείται. Ο δρόμος δεν είναι ΑΕΚ εδώ. Ο δρόμος δεν είναι ΑΕΚ αλλά είναι της ΑΕΚ. Έτσι να το κάνουμε γενική. Τι κόλπο είναι αυτό τώρα, μη με... Πού είναι καλός ο φίλος να τα πούμε. Για πάμε και λίγο πέρα, ενδιαφέρον έχει αυτός ο δρόμος. Και είναι από τους λίγους. Είναι ο περιπατόδρομος που λέμε. Ο περιπατόδρομος και είναι από τους λίγους γύρω-γύρω εδώ πέρα, ο οποίος είναι άδειος γιατί γύρω από το γήπεδο γίνεται μάχη.
όπως πιθανόν να πέρασε στα πλάνα ή πιθανόν να καταλάβατε, Κυριακή σήμερα όλοι ήρθαν να δουν το γήπεδο. Το καλό είναι να μην μπαίνουμε μέσα, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι, παρόλο ότι φαίνεται έτσι ένα άκακο μέρος. Εργοτάξιο είναι. Είναι εργοτάξιο, ναι. Έτσι. Έχει σύρματα, έχει τρύπες, έχει πολλά πράγματα. Βέβαια, εννοείται. Και αν συμβεί κανένα ατύχημα, το έργο μας θα καθυστερήσει. Το έργο μας θα καθυστερήσει, αλλά πρώτα απ' όλα είναι το άτομο που θα πάθει το ατύχημα. Έτσι. Πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, εννοείται. Λοιπόν, εδώ θα γίνει παρτέρι με, είπαμε, με φυτά. Από εδώ περνάει ένας αγωγός, βλέπετε. Ναι. Καρμανιζέ. Δεν ξέρω τι θα περάσει από εδώ. Μπορεί να περάσει. Όχι, φυτά, χλωμό το κόβω. Μπα. Και... Λοιπόν, από πάνω βλέπουμε τι. Για, yeah. Πού πάει. Από εδώ. Πού πάει. Πάει μέσα στην υπογειοποίηση προφανώς. Ναι, ωραία. Εδώ. Από εδώ θα γίνει. Και αυτό είναι υποκατασκευή. Εδώ θα γίνει. Από εδώ και πέρα. Για τα οχήματα που θα πρέπει να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο από την πυλώνια οδό. Τα, ναι, τα εκτάκτου ανάγκης. Τα εκτάκτου ανάγκης. Και τα μηχανήματα που θα είναι για το χόρτο. Ωραία. Τα εξωτερικά λοιπόν, μηχανήματα, έτσι, ναι. Γιατί τα μηχανήματα που θα το καλλιεργούν κάθε μέρα θα είναι στο υπόγειο που δείξαμε προηγουμένως. Okay. Πούμε ότι έκανε μια παρατήρηση ο φίλος ο Νίκος, ότι αυτό που ξεκινάει από εκεί δεν είναι στο άσχετο, καταλήγει εδώ. Λοιπόν, νάτο. Και από εδώ πάει στο Γιαμπουρλά. Και από εδώ λογικά θα παίρνει το δρόμο, την άκουσα για το Γιαμπουρλά, για τα ποδητήρια. Ακούγεται ο Γιαμπουρλάς, νομίζω. Ακούγεται. Καλό, το θέμα είναι να τον πλησιάσουμε, όχι μόνο να ακούγεται και όλα, να πηγαίνουν και τα πράγματα και να βρούμε τις λύσεις. Άρα λοιπόν αυτό είναι περισυλλογή ομβρίων έξω από το τυχείο. Έξω από το τυχείο. Ωραία. Έτσι. Ναι. Αυτά καλό είναι να μπουν σε εφαρμογή. Καλό είναι το μαγκανοπήγαδο και το μικρό μαγκανοπήγαδο, έχουμε νέο όρο σήμερα, να μπουν σε εφαρμογή το γρηγορότερο δυνατό. Γιατί η χειμώνας έρχεται κιόλας, έτσι. Και για να συνεχιστεί η υπογειοποίηση και για τα πάντα όλα. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο το πλάνο μου. Τώρα, εμείς λογικά θα τα πούμε την επόμενη, το επόμενο Σαββάτο, Κυριακή κτλ. Πριν το μάτς. Μείνετε ενωμένοι. Λοιπόν, Νίκο, ένα χαιρετισμό, να χαιρετήσουμε τους φίλους. Χαιρετάμε για την τελευταία, φαντάζομαι, της χρονιάς άγονη Κυριακή, διότι από την επόμενη πιάνουμε δουλειά. Α, ελπίζουμε να είναι πολύ γόνιμη. Να, πολύ καλό αυτό που πες, μπράβο, είσαι ωραίος. Ωραίο. Βέβαια, με μια μικρή εξαίρεση, σήμερα στις 3 η ώρα παίζουμε με το Παναθηναϊκό. Α, το Β, ναι, η Β. Επομένως πρέπει να το δούμε αυτό το εννοείται. Παιδί. Νίκες, ό,τι φέρει το σήμα της, το δικέφαλο της ΑΕΚ πρέπει να κερδίζει οπωσδήποτε και να είναι ψηλά πάντα, εννοείται. Καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους. Μια ζωή αεκάρα. Εδώ θα είμαστε πάλι. Λοιπόν, ο Βίρονας το λέει και το κάνει. Είναι εδώ, δεν χρειάζεται να του πω να είναι. Το κάνει και μόνος του. Λοιπόν, και από μένα, να έχετε μια καλή Κυριακή. Όλα να πάνε καλά. Κόψτε χαρτάκια όλη τη βδομάδα. Ετοιμάστε τις σημαίες σας. Βάλτε τα... Ας πούμε, σκέφτομαι να πάρω το παλιό κασκόλ, αυτό που είχα τη δεκαετία του 80, το ΑΕΚ Ευρώπη, έτσι στο γήπεδο για να φέρει και γούρι. Λοιπόν, βέβαια αυτά είναι μικρά, δεν καλύπτουν από το κρύο, αλλά δεν πειράζει, έτσι. Και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη Κυριακή, για την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουμε με το κορεό κτλ. Τα λέμε. Μια ζωή ΑΕΚ.